Καταρχήν βρισκόμαστε σε ένα χώρο στο οποίο στεγάζεται η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση της πόλης μας, της Τρίπολης. Στο χώρο αυτό στεγάζονται πολλά σχολεία, το πρώτο ΕΠΑΛ Τρίπολης, το τρίτο ΕΠΑΛ Τρίπολης που είναι σπερινό, είναι για μαθητές οι οποίοι εργάζονται το πρωί για μεγάλους σε ηλικία οι οποίοι έχουν σταματήσει το σχολείο, είναι το δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το γυμνάσιο δηλαδή, και είναι και το εσπερινό γενικό λύκειο. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένας κλάδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπό έχει να μπορέσει να δώσει τα εφόδια σε νέους ανθρώπους ώστε να έχουν και τις μαθησιακές γνώσεις και τις γενικές γνώσεις αλλά και τις τεχνικές γνώσεις για να μπορέσουν να απεξέλθουν στις ανάγκες της εποχής και να είναι ικανά και να μπορέσουν να είναι ικανά μέλη στην κοινωνία και στην παραγωγή. Οι μαθητές που εγγράφονται στο πρώτο ΕΠΑΛ, που είναι πρωινό, είναι οι απόφοιτοι των γυμνασίων, αλλά επίσης είναι και αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από την πρώτη ηλικία, από τα γενικά ηλικία, μπορούν να εγγραφούν εδώ και να ακολουθήσουν ειδικότητα στη δεύτερη και στη τρίτη ηλικίου. Στην πρώτη ηλικίου τα μαθήματα είναι γενικής παιδείας περισσότερο, ενώ στη δεύτερη και στη τρίτη ακολουθούν τομέα και ειδικότητα. Όταν τελειώσουν οι μαθητές αυτό το σχολείο, παίρνουν ένα απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου, το οποίο είναι ισότιμο και εισάξιο με το απολυτήριο του γενικού λυκείου και μπορούν να έχουν πρόσβαση οπουδήποτε μπορεί να έχει και κάποιο άλλο παιδί από γενικό λύκειο. Αλλά αυτό που τους δίνει πλεονέκτημα είναι ότι παίρνουν και ένα πτυχίο της ειδικότητας που έχουν ακολουθήσει. Τα πτυχία αυτά που παίρνουν είναι με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και στην περιοχή μας έχουν αποφοιτήσει πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι έχουν αυτά τα πτυχία και δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες και στο δημόσιο, στην αστυνομία, στις στρατιωτικές σχολές έχουν περάσει και έχουν πολύ αξιοπρεπή και καλή καριέρα έξω. Συνήθως πόσες ειδικότητες έτσι κατέχετε εδώ πέρα και ποιες έχουν τη μεγάλη ζήτηση? Στη Δευτέρα Λυκείου, με το καινούριο νομοσχέδιο, δουλεύουμε τους τομείς. Οι τομείς που έχουμε είναι ο τομέας διοίκησης και οικονομίας, ο τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ο τομέας ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, ο τομέας μηχανολογίας, ο τομέας πληροφορικής, ο τομέας υγείας πρόνοιας και ευεξίας. Στην Τρίτη Λυκείου τα παιδιά παίρνουν την ειδικότητα πλέον. Και στον τομέα διοίκησης οικονομίας βγάζουν πέμπτο πτυχίο του υπαλλήλου διοίκησης οικονομικών υπηρεσιών. Στον τομέα δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού παίρνουν το πτυχίο τεχνικών δομικών έργων και γεωπληροφορικής. Στον τομέα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμούς υπάρχουν δύο ειδικότητες. Είναι ο τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Και είναι ο τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων. Στον τομέα μηχανολογίας έχουμε τρεις ειδικότητες στην Τρίτη Λυκείου: τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού και τεχνικός οχημάτων. Στον τομέα πληροφορικής έχουμε δύο ειδικότητες: τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής και τεχνικός ΙΤΑΙ και δικτύων ΙΤΑΙ. Στον τομέα υγείας και πρόνοιας και ευεξίας έχουμε τις ειδικότητες Τρίτη Λυκείου: βοηθός ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων και βοηθός βρεφονιπιοκόμων. Θέλω να τονίσω εδώ ότι οι δυνατότητες που έχουν οι μαθητές όταν τελειώσουν. Είπαμε ότι παίρνουν ένα απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου που είναι εισάξιο με το γενικού λυκείου και παίρνουν και ένα πτυχίο. Επίσης, μπορούν να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε γενικά μαθήματα και σε μαθήματα ειδικότητας και να εισαχθούν στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ, επίσης και στις στρατιωτικές σχολές. Αν κάνουν χρήση μόνο της ειδικότητάς τους, με το πτυχίο της ειδικότητας, μπορούν να δώσουν πάλι πανελλήνιες εξετάσεις και να περάσουν στα ΤΕΗ, στις αντίστοιχες ειδικότητες οι οποίες έχουν σπουδάσει εδώ τα παιδιά. Επίσης, από φέτος δίνεται η δυνατότητα και σε παιδιά που έχουν τελειώσει το γενικό λύκειο να έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου μόνο τα μαθήματα ειδικότητας, να πάρουν πτυχίο και να συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις με το πτυχίο σαν πτυχίο ειδικότητας. Επίσης και με το πτυχίο ειδικότητας μπορούν να δώσουν εξετάσεις και για τις στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, της αστυνομίας, της φυλάκων, σε όλες τις στρατιωτικές σχολές που υπάρχουν. Οι εγγραφές είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο που βρισκόμαστε είναι το εργαστηριακό κέντρο, όπως θα πήρατε και θα είδατε, ξαναγηθήκατε στα εργαστήρια. Εδώ γίνονται οι εργαστηριακές ασκήσεις, γίνονται οι ασκήσεις σε θέματα πάνω που αποκτούν τα παιδιά την τεχνική ικανότητα να μπορούν να φτιάχνουν και να δημιουργούν πράγματα.
Επίσης, στο χώρο αυτό, ο χώρος αυτός εξυπηρετεί όλα τα σχολεία του συγκροτήματος, δηλαδή και το πρώτο ΕΠΑΛ και το τρίτο ΕΠΑΛ και το δημόσιο ΙΕΚ. Το δημόσιο ΙΕΚ τα εργαστήριά του τα κάνει εδώ και το σχολείο δεύτερης εκπαιδείας, όχι τόσο το γενικό λύκειο που υπάρχει το εσπερινό. Το σχολείο εδώ λειτουργεί από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι 10 ώρα το βράδυ, γιατί είναι και πρωινά και εσπερινά όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, στο χώρο εδώ του συγκροτήματος λειτουργεί και το δημόσιο ΙΕΚ, στο οποίο έχει παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι σπουδαστές, μάλλον οι μαθητές οι οποίοι είναι στο δημόσιο ΙΕΚ, είναι ένα 30% απόφοιτοι επαγγελματικού λυκείου που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν σε κάποια ειδικότητα εδώ, αλλά το 70% είναι απόφοιτοι γενικού λυκείου, οι οποίοι δεν έτυχαν να πετύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις και έρχονται εδώ να αποκτήσουν ένα πτυχίο. Τα πτυχία που δίνει το ΙΕΚ είναι ισάξια με τα πτυχία που δίνει το ΕΠΑΛ. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά που ακολουθούν το δρόμο να τελειώσει γενικό λύκειο και να έρθουν στα δημόσια ΙΕΚ να πάρουν μια ειδικότητα, θα μπορούσαν να το έχουν γλιτώσει και σε χρόνο και σε κόπο, αν είχαν τη σωστή εποχή επιλέξει, είχαν κάνει τη σωστή επιλογή. Να μπορέσουν να έρθουν σε ένα ΕΠΑΛ και να μπορέσουν να πάρουν και το πτυχίο που θέλουν και να αποκτήσουν να έχουν και τις δυνατότητες που δίνει το επαγγελματικό λύκειο. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο των αυτοματισμών του ηλεκτρολογικού τομέα και τομέα ηλεκτρονικής. Εδώ εκπαιδεύονται οι υποψήφοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μια πάρα πολύ δυναμική ειδικότητα. Το εργαστήριο καλύπτει τους αυτοματισμούς και καλύπτει και το σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βλέπετε πολύ καλά εδώ ότι υπάρχει ένα δίκτυο με υπολογιστές. Και όλες αυτές εδώ οι πινακίδες που θα δείξετε στα πλάνα σας, στις οποίες οι μαθητές εκπαιδεύονται. Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα, είναι ένα από τα 4 εργαστήρια που έχει ο τομέας μας και εκπαιδεύει και μαθητές του εσπερινού ΕΠΑΛ καθώς και τον ΙΕΚ. Είναι ένα από τα καινούργια εργαστήρια? Όχι, το εργαστήριο είναι παλιό και συνέχεια ανανεώνεται με υλικά. Είναι γεμάτο ή το επιλέγουν τα παιδιά αυτό το εργαστήριο? Κοιτάξτε, οι ειδικότητες τώρα αυτή τη στιγμή οι τεχνικές έχουν μια κρίση, είναι λίγο φθήνουσα. Δεν έχουμε πάρα πολλά παιδιά ή όσα παιδιά θα επιθυμούσαμε εμείς. Την προηγούμενη δεκαετία είχαμε μια στροφή στη τεχνική εκπαίδευση και είχαμε και 2 τμήματα από 20 μαθητές το καθένα. Τώρα είμαστε πιο μικρά τμήματα των 12-13 παιδιών. Η δυναμικότητα όμως του εργαστηρίου είναι σαφώς μεγαλύτερη. Μπορεί να εκπαιδεύσει ταυτόχρονα 20 παιδιά. Σε ομάδες εργασίας βέβαια. Εδώ οι μαθητές μαθαίνουν τη δουλειά που γίνεται σαν μικροβιολογικό εργαστήριο. Τις κάνουν εξετάσεις βιοχημικές, μικροβιολογικές, σωματολογικές και ανοσολογικές. Τα μηχανήματα αυτά εξυπηρετούν τους μαθητές να εγκληματιστούν στον χώρο, να μάθουν τι πρέπει να κάνουν αργότερα στην προβληματική τους κατάσταση. Είναι ένα πολύ καλά εξοπλισμένο εργαστήριο. Με κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα ήρθαν αρκετά καλά μηχανήματα και έτσι μπορούν και δουλεύουν μικροσκόπια, αναλυτές, φωτόμετρα, εποαστική κλίβανη. Πόσοι μαθητές παρακολουθούν έτσι τα χρόνια την ειδικότητα? Εξαρτάται από τη χρονιά. Υπάρχουν χρονιές που γύρω στους 10 με 15 μαθητές είναι ένας καλός αριθμός. Είμαστε στο εργαστήριο υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων της ειδικότητας ηλεκτρονικών και σε αυτό το εργαστήριο μπορούν οι μαθητές να μάθουν πώς μπορούν να επισκευάζουν έναν υπολογιστή, από τι αποτελεί το υπολογιστής και πώς μπορούμε να κάνουμε δίχτυ υπολογιστών. Έχετε έτσι κάθε χρόνο αρκετά παιδιά τα οποία... Έχουμε αρκετά παιδιά, είναι μια σύγχρονη ειδικότητα η οποία δίνει πολλές διεξόδους στους νέους για να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας. Έχουμε στο σχολείο 2 βασικούς τομείς μηχανολογίας, ο ένας είναι ο αυτοκινήτων. Έχουμε ένα πολύ καλά εξοπλισμένο εργαστήριο αυτοκινήτων όπου εκπαιδεύονται οι μαθητές σε συσκευές, μηχανήματα μπορούμε να βρούμε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Εκτός από αυτό, έχουμε ένα καλά εξοπλισμένο εργαστήριο ψύξης και κλιματισμού, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται πάνω σε ψυγεία, κλιματιστικά μηχανήματα, ψυκτικούς θαλάμους. Έχουν φτιάξει και μόνα τους ένα ψυκτικό θάλαμο με τα πάνελ και τα μηχανήματα. Έχουν συναρμολογήσει τα μηχανήματα, έχουν βάλει θέσεις τους. Εδώ τώρα είμαστε αυτή τη στιγμή στο χώρο του μηχανουργείου. Έχει πολύ καλά μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας με τόρνους επαγγελματικούς όπως είναι η TOS, τσέχικη τόρνη για όποιους ξέρουν, κάποιοι βέλγικοι κλπ, φρέζες, γραναζοκόπτες κλπ. Αλλά έχει και ηλεκτρονικά μηχανήματα, κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα
εργαστήριο σε κανένα συνεργείο της πόλης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε έναν ηλεκτρονικό τόρνο και μία ηλεκτρονική φρέζα, στα οποία μαθαίνουν οι μαθητές, ασκούνται οι μαθητές εδώ και 25 χρόνια. Έτσι, είμαστε πρωτοπόροι δηλαδή σε αυτό το χώρο. Δυστυχώς, εδώ και 25 χρόνια έχουμε φέρει τα ηλεκτρονικά μηχανήματα και ακόμα κανένα συνεργείο της πόλης, κανένα μηχανουργείο δεν έχει εξοπλιστεί με ηλεκτρονικά μηχανήματα. Δίνουν το παράδειγμα και μαθητές εδώ. Ναι, έχουμε σύνολο στις ειδικότητες μηχανολογικές είναι 30 μαθητές και πάνω κάθε χρόνο.